παρέσυρες. Έχω μείνει άφωνος. Νικόλας, πρέπει να πάει στο φάινο. Βλέποντας συγκεκριμένα τον Νικόλα, δεν έχεις τι να πεις, δεν έχεις τι να σχολιάσεις, δεν έχεις τι να παρατηρήσεις. Έχεις απλώς να μείνεις, να τον κοιτάς, να τον ακούς και να ονειρεύεσαι. Ο Νικόλας είναι ένας ολοκληρωμένος μουσικός, τραγουδιστής, έχει ήθος, αγαπάει αυτό που κάνει και αυτό φαίνεται. Όταν σου κάνουν τέτοια σχόλια δεν ξέρεις πώς να αντιδράσεις. Νιώθεις μια μηχανία, αλλά ταυτόχρονα νιώθεις μια λύτρωση, μια ευχαρίστηση. Δούλεψα πολύ για να φτάσω μέχρι εδώ. Με βοήθησε ο κόσμος πάρα πολύ, πίστεψε σε μένα. Δεν θεωρώ απλά ότι ο Νικόλας θα είναι στο τελικό του X-Factor. Είμαι σίγουρος ότι θα είναι στο τελικό του X-Factor και... γιατί όχι, είναι και νικητής. Πέρα, δεν τον έχεις πάλι να πει ακόμη. Περίμενε. Θα συναντηθούμε, ξέρεις, μετά το τελικό. Γιατί είπαμε τις Παρασκευές να ξανασυναντιόμαστε. Θα τραγουδήσουμε για μια όπερα να περάσει η ώρα. Τις Παρασκευές θα έρχεσαι σωστά σου. Ναι, αλλά συναντιόμαστε από νωρίτερα. Ξέρεις, τώρα το έχουμε συνηθίσει. Συναντιόμαστε, ετοιμαζόμαστε, ξέρεις. Και θα ερχόμαστε όλοι μαζί. Λοιπόν, και θα θέλουμε να έρθουμε, Σάκη μου, δεν έχετε που να μας βάλετε. Είσαστε τίγκα.
Άντε, μην τα ακούσεις τώρα, λοιπόν. Πες μου, Νικόλα. Ανεξάρτητα, δεν έχει να κάνει με την αξία σου σαν μουσικό ή σαν τραγουδιστή. Αυτά τα τραγούδια θέλουν υπερπαραγωγή. Τι τα διαλέγετε τώρα? Ήσουν πάρα πολύ καλός, το ξέρουμε αυτά. Αλλά αυτά τα τραγούδια θέλουν υπερπαραγωγή, θέλουν ήχο, γκάζια. Ξέρεις. Καταλαβες. Τι να κάνω. Είπαμε, είσαι διαμάντη. Θέλω να πω, έχεις δίκιο. Κατέργα στο πετρεργαστό όλα. Στη συσκευασία ενός. Γιώργο Θεοφάνους. Ναι, θα σας πω σε λίγο τώρα. Εγώ θα ήθελα να δω απόψε μια τεράστια εμφάνιση και να πω σε κάποιον: εδώ βλέπω τον νικητή του X-Factor. Στο προηγούμενο, Νικόλα. Στο προηγούμενο, τον Νικόλα ήταν πάρα πολύ καλό. Το είπα, θέλω να τον δω στο τελικό. Mm-hmm. Ήταν μια πολύ καλή εμφάνιση. Δεν ήταν αυτό που θα ήθελα. Είναι τόσο καλό. Θέλω να δω αυτή τη δύναμη όλο να βγαίνει. Νομίζω μπορεί να φταίει και αυτό που είπε ο Νίκος, ότι είναι ένα τραγούδι που χρειάζεται μια παραγωγή άλλη. Δεν... Εντάξει, απ' την άλλη, το έχει ο Νικόλας. Μπορεί να το βγάλει, έχει αυτό το πάθος μέσα του. Ναι, να... το έχει δείξει αυτό. Το έχει δείξει και το έχει. Φταίει και το track. Δεν... Απ' την άλλη, είναι τόσο σωστός, είναι τόσο αληθινός. Αυτό πολλές φορές τον βοηθάει πάρα πολύ. Και είναι μουσικός. Και είναι μουσικός. Εντάξει, πάμε για το τελικό και περιμένω να με τρελάνεις. Σας το υπόσχομαι, πες. Θα κάνω ό,τι μπορώ. Γιώργο Θεοφάνος. Είναι όλα οκ, okay, καταρχάς. Λοιπόν, okay. Νικόλα μου, ξέρεις το νόημα μου για σένα, έτσι. Ούτε από σένα ακούσα τίποτα. Αλλά, τι να κάνω ρε Σισάκη μου, τώρα τι να λέμε. Ναι, okay. Okay, πάμε. Σε λίγο. Κατερίνα. Λοιπόν, θα συμφωνήσω με τους δύο κυρίους, αν και τα σχόλια στην ουσία, συγγνώμη, κλείνω, είναι προς τα μένα, δίκιο έχουν όμως, και εμένα δεν μ' άρεσε αυτό το τραγούδι έτσι όπως το άκουσα, όχι από τον Νικόλα, ενώ σαν... Ήταν, σαν ήχο. Ναι, κάτι δεν... Ίσως όμως το δώσαν και δυνατά μες στην αίθουσα, δεν ξέρω τι. Εντάξει, δεν το ξέρω αυτό. Δεν είναι θέμα Νικόλα όμως. Στην τηλεόραση ίσως ακούστηκε καλά. Και ίσως δεν είναι και το αγαπημένο μου ρεπερτόριο αυτό και... Δεν σ' αρέσουν οι Βανέσσα, ναι. Καθόλου μπορώ να σου πω τι να κάνουμε. Σε πειράζει. Τότε γιατί του δώσε αυτό το κομμάτι? Γιατί και ο ίδιος και εγώ θεωρούμε ότι του πάει. Ότι είναι ένα ρεπερτόριο που του πάει και του ταιριάζει. Αυτό δεν σημαίνει. Το αν μ' αρέσει εμένα δεν είναι πάντα το κριτήριο αυτό. Ξέρεις πόσα πράγματα έχει πει που δεν μ' αρέσουν? Δεν φαντάζεσαι. Πες του, Νικόλα. Το ότι είναι συγκλονιστικός και μπορεί να τραγουδήσει τα πάντα μέχρι στιγμής, το έχουμε δει αυτό. Δεν σημαίνει ότι του πάνε κιόλα. Σε κανέναν άνθρωπο το πάνε. Καταρχήν, έχουμε συζητήσει πολύ με τον Νικόλα τελευταία. Είναι ένα ρεπερτόριο το οποίο θεωρεί και εκείνος ότι του ταιριάζει και αντικατοπτρίζει ίσως. Ας το μην το συζητήσουμε πολύ. Του ταιριάζει. Λοιπόν, είπα στον Λούκα ότι είμαι περήφανη. Και θα ξαναπώ. Περίμενε. Και θα ξαναπώ γιατί με ρώτησε στον Νικόλα. Αυτό που είπα την προηγούμενη φορά. Υποκλίνομαι. Στον Νικόλα, σου άρεσε η εμφάνισή του απόψε? Η δικιά του μια χαρά ήταν. Η δικιά του ήταν εξαιρετική. Εντάξει, μ' άρεσε πολύ στο πρώτο. Εκείνος ήταν εξαιρετικός, παιδί. Δηλαδή, ό,τι και να τραγουδήσει είναι εξαιρετικός. Ήταν πάρα πολύ καλός. Το αν δεν μ' άρεσε όλη η μουσική και ο ήχος και τα λοιπά, είναι ένα άλλο θέμα. Ναι, τι το συζητάμε, ναι. Ο Νικόλας. Νικόλας, παιδιά, ο Νικόλας ήταν. Νικόλα, οι γραμμές μας. Καταρχάς να δούμε το τηλέφωνο που αντιστοιχεί στον Νικόλα, έτσι ώστε να μπορέσετε κι εσείς να πάρετε τηλέφωνο, να το ψηφίσετε, για να είναι εδώ μαζί μας την επόμενη Παρασκευή στο τελικό. Μόνο εσείς μπορείτε να τον στείλετε στο τελικό τον Νικόλα, όπως και όλα τα παιδιά. Έτσι αυτή τη στιγμή τελειώνει το διαγωνιστικό μέρος του ημιτελικού. Σε αυτό το σημείο πάμε να θυμηθούμε.